Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας για να συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας και να παρακολουθήσουμε την ενημέρωση με όλα τα νεότερα από το μέτωπο του κορονοϊού. Οι γνώσεις μας σχετικά και με την νόσο, αλλά κυρίως για τα εμβόλια, έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά, ενώ τα γεγονότα επισφραγίζουν τα ωφέλη από τον εμβολιασμό. Περισσότερο από το 90% των ατόμων που εισάγονται στο νοσοκομείο με COVID και στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι. Διαπιστώνεται μία απροθυμία ενός αριθμού ατόμων άνω των 60 ετών να εμβολιαστούν. Και τυχαία άκουσα μία συνομιλία και την επιχειρηματολογία του συμπολίτη μας σχετικά με τον μη εμβολιασμό του. Γιατί να κάνω το εμβόλιο? Δεν μας λένε πόσο χρόνο διαρκεί η προστασία. Δεν ξέρουν αν πιάνουν οι μεταλλάξεις. Τι εμβόλιο θα έχουμε το Σεπτέμβριο. Ούτε αν θα χρειαστεί άλλη δόση. Και αν πάθω κάτι τώρα ή μετά από 5 με 10 χρόνια, άστο καλύτερα. Α, θα προσέχω. Έτσι τα επιστημονικά θέματα τα οποία συζητούνται και είναι μια υγιής πρακτική το να συζητούνται όλοι οι επιστημονικοί προβληματισμοί αποτελούν για πολλούς ερίσματα για τον μη εμβολιασμό τους. Το γεγονός ότι όλα τα εμβόλια προστατεύουν για να μην νοσηλευτεί κανείς μας σε νοσοκομείο με νόσο βαριά ή καταλήξει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει παραγωνιστεί από επιφυλάξεις και φόβους. Αναμφίβολα αποτελεί προτεραιότητα ο εμβολιασμός όσων ατόμων δεν έχουν κληθεί, αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί στον εμβολιασμό τους. Διότι κάθε αναβολή είναι σημαντική έστω και για ένα άτομο. Ούτε υπάρχει δικαιολογία για την μετάθεση της ευθύνης προστασίας τους στους άλλους. Πώς θα μπορέσει κανείς να τους πείσει? Η ερώτηση ίσως από τα εγγόνια: έκανες παππού ή γιαγιά το εμβόλιο? Εγγόνια τα οποία έχουν κάνει μια σειρά εμβολιασμών για άλλα λοιμώδη νοσήματα. Η απώλεια κάποιου γνωστού φίλου λόγω COVID, το παράδειγμα ή η συμβουλή κάποιου που εμπιστεύεται κανείς, ο φόβος ή και η εμπειρία ανθρώπων που βίωσαν την νόσο στη μονάδα της εντατικής. Ίσως χρειάζονται όλα αυτά και άλλα για να κάνει κανείς την υπέρβαση στο φόβο και στην άρνηση για εμβολιασμό. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι όλοι μας έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε στο να πείσουμε κάποιον που δεν δέχεται να εμβολιαστεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει στη δημοσιογραφία, σε όλα τα μέσα ευρείας ενημέρωσης, ο εμβολιασμός των παιδιών και των εφήβων. Υπάρχουν, όπως ανακοινώσαμε και στην προηγούμενη συνάντηση, αποφάσεις, εγκρίσεις από διεθνείς οργανισμούς, FDA, EMA, όπως και έναρξη εμβολιασμών σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών και της Αμερικής, του Καναδά και της Ευρώπης. Κρατάμε τα δύο σημαντικά που είπε μέχρι αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, η κυρία Θεοδωρίδου, ότι πάνω από το 90% όσων έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής να εισαχθούν σε μονάδες υγείας δεν είχαν εμβολιαστεί, ενώ παρατηρείται και μία δυσκολία στους άνω των 60 να δεχθούν ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Εμείς ακούσαμε ένα μέρος της ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας για τον κορονοϊό. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Καλό σας απόγευμα.